Το σκεφτόμουν πιο σχηματικά. Πώς οι άνθρωποι δεν εύχονταν να είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Εμείς πια δεν μιλάμε για αυτή την δεύτερη ευκαιρία σε ιδεατό επίπεδο, αλλά μιλάμε για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Και κοντά μας έχουμε την κυρία Μεϊμερίδου. Καλησπέρα, κυρία Μεϊμερίδου. Τι κάνετε? Είστε καλά? Καλά. Κρυωμένες κι εσύ και. Λιγάκι, ναι, η αλλαγή του. Μας χτύπησε. Λίγο λοιπόν, πολύ μιλάμε περισσότερο, ενημερώνουμε τους μαθητές μας. Κυρία Μεϊμερίδου, είναι διευθύντρια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε κοντά μας και τον Νίκο Θεοδωρούδη, τον κύριο Νίκο Θεοδωρούδη, μαθητής. Μάλιστα. Ξανά. Με άσπρα μαλλιά. Που είναι να σπρίσετε τα μαλλιά μου για ακόμα σταθερανία κάθομαι. Έτσι. Και δεν θα τελειώσει, δεν τελειώνει τόσο εύκολα. Όσο θες να σπουδάσεις, μπορείς να συνεχίσεις. Και για προσωπικούς λόγους, αλλά έτσι και γιατί θα είσαι πλέον χρήσιμος και για την κοινωνία. Δηλαδή, μπαίνεις με ίσους όρους. Και ανάλογα την ηλικία που έχεις, είναι και το τι ζητούν πλέον και η αγορά εργασίας. Εμείς ξεκινήσαμε, ας πούμε, χωρίς τη βασική εκπαίδευση, που όσοι ήταν γεννημένοι από το 1962 μέχρι το 65-66, δεν χρειαζόταν το γυμνάσιο σαν βασική εκπαίδευση, ήταν μόνο το δημοτικό. Δεν ήταν υποχρεωτική. Μετά όμως το 65-66 μπήκε πλέον υποχρεωτικά το γυμνάσιο σαν υποχρεωτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τώρα στην αγορά εργασίας, στο ψάξιμο που γίνεται, να είναι βασική προϋπόθεση ένα χαρτί του γυμνασίου τουλάχιστον. Έτσι. Από εκεί και πέρα ετοιμάζεις και γι' αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι και το πόσο έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα μέσα σε μια κατάσταση που δεν γίνεται τίποτα. Θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Επειδή κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει την δυσκολία δεύτερης ευκαιρίας, με δύο λόγια, τι είναι, σε ποιους απευθύνεται και πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοίτηση. Βεβαίως. Το σχολείο είναι ένα δημόσιο σχολείο, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, και συγκεκριμένα ονομάζεται δεύτερο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Βρίσκεται στην Εθνική Αμήνη, είναι της Γενικής Γραμματείας Διαβιομάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Με στόχους και σκοπούς να μπορέσουμε να κάποιοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευόμενοι μαθητές μας να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση στην αγορά εργασίας, στο χώρο που δουλεύουν και να κάνουν μια δυναμική ένταξη στην κοινωνία. Απευθύνεται μόνο σε ενήλικες, είναι εκπαίδευση ενηλίκων, είναι σχολείο ενηλίκων, που πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας, να έχουν τελειώσει οπωσδήποτε το δημοτικό. Διαρκεί 2 σχολικές περιόδους, δηλαδή 2 χρόνια, 2-9 μήνα όπως λέμε εμείς. Και το σημαντικό είναι ότι παρέχει τίτλο ισότιμο όλα τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Ελλάδα, ισότιμο πολιτήριο του γυμνασίου, σύμφωνα με το νόμο 2525 του 1997. Βγαίνοντας από το σχολείο, εντάξει, τώρα θα μου πεις αν υπάρχουν δυνατότητες εργασίας. Σε ποια χώρα το λες, ας πούμε. Εντάξει. Έτσι. Σωστό. Απλά είναι μια βασική προϋπόθεση, όπως είπε προηγουμένως και ο κύριος Θεοδωρίδης, ότι πρέπει να το έχεις. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι. Ναι. Και πάλι δεν ξέρεις και αν έχεις ελπίδες. Αλλά είναι σημαντικό αυτό. Κρατάει ο θεσμός. Βεβαίως. Έχει θεμέλια. Βεβαίως. Έχει θεμέλια. Έχει λόγω τώρα των τελευταίων ετών που με την ανεργία έχουμε και μεγαλύτερη αύξηση υποψηφίων εκπαιδευομένων. Λογικό. Δηλαδή αιτήσεις. Για να πάρουν αυτό που είπε προηγουμένως. Ακριβώς για να πάρουν, γιατί είναι απαραίτητο πλέον. Υπάρχει δυνατότητα μετά να πάει σε τεχνικό λύκειο, ναι, στον ΟΑΕΔ, στις σχολές του κτλ. Ώστε να αναβαθμίσει κι άλλο το πτυχίο. Βεβαίως. Του. Και είμαστε υπερήφανοι, όχι μόνο το δικό μας σχολείο, δηλαδή τις δεύτερες ευκαιρίες της Θεσσαλονίκης, ότι πάρα πολλοί μαθητές μας συνεχίζουν σε οποιαδήποτε ηλικία, συνεχίζουν μετά το γυμνάσιο να παρακολουθήσουν είτε τεχνικό λύκειο, είτε πάλι, είτε επαγγελματικό λύκειο. Και όχι μόνο αυτό, έχουν δώσει και εξετάσεις πανελλαδικές και πέρσι είχαμε 3 πρωτιές. Φέτος περιμένουμε τώρα για να τα ανακοινώσουμε. Πόσο χρόνο? Άμα είναι η κυρία, μην το λέτε και μην παρεξηγηθεί. Όχι, δεν παρεξηγείται. Ίσα-ίσα τιμή της, και οι 3 ήταν κυρίες. Φιλοσοφική. Πρώτη πέρασε αυτή η κυρία, η οποία ήταν 52 χρονών. Πρώτη πέρασε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Οικονομικό. Τη βραβεύσαμε πέρσι. Ούτως ή άλλως η διαβίωμα σε ενισχύει την ιδέα. Ακριβώς. Ότι παραμένουμε για πάντα μαθητές, διαιτητές κτλ. Έτσι, το λέει. Δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να υπάρχουν στερεότυπα σε αυτά τα 52 θέματα. 52 χρονών. Γιατί 52 χρονών. Πού να τη βρεις την υπομονή. Εγώ, όχι η ένστασή μου, η απορία μου.
Πού να τη βρει την υπομονή να κάνει να διαβάσει, γιατί το διάβασμα και η σχολή θέλει επιμέλεια, έτσι. Ανάλογα με την και... ανάγκη. Όταν έχει ανάγκη, τα κάνει όλα. Ανάγκη, σωστά, αλλά και αγάπη. Η ανάγκη για οτιδήποτε μπορεί να είναι, όχι για χρήματα, για μάθηση, για δραστηριοποίηση. Για ένταξη. Μήπως είναι και η ανάγκη δεν συνδέεται με, τα, με το οικονομικό πάντα. Μήπως είναι και ένα εκπλήρωτο όριμο. Αν δεν μπορέσει η οικογένεια να το προσφέρει τότε και σου λέει τώρα μπορώ να το κάνω εγώ, έκανα και την οικογένειά μου, έκανα τον κύκλο μου και... δεν ξέρω. Ξέρετε, θέλω να ρωτήσω κυρία Μημαρίδου, από προσωπική στατιστική, δεν ξέρω αν έχετε ανήσει σε αυτές τα γνωρίζετε. Είμαι 9 χρόνια διευθύντρια στο σχολείο και έτσι έχω με τα παιδιά ζήσει και ζυμωθεί, μπράβο. Συνήθως οι μαθητές σας τώρα αναγκάστηκαν να αφήσουν τότε το σχολείο ή ήταν επιθυμία τους να το κάνουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό από μια μικρή συνέντευξη γνωριμίας που γίνεται είναι ότι πραγματικά αναγκάστηκαν να τα αφήσουν ή τους ανάγκασαν να τα αφήσουν. Εκείνα τα χρόνια κοιτούσαν, ιδίως αν ήταν γυναίκες, να τις βάλουν να δουλέψουν ή να καθίσουν στο σπίτι ή να δουλέψουν μαζί με τους γονείς στα χωράφια ή δεν είχαν τη δυνατότητα την οικονομική, γιατί τα σχολεία δεν ήταν τότε έτσι. Δεν ήταν προσβάσιμα. Όταν έμενε κάποιος ένα χωριό, πρέπει να κάνεις και μια διόρυση. Ακριβώς. Άρα θεωρούνται περί τι πολυτέλεια από ό,τι κατάλαβα. Και τώρα καταθέτουν την ψυχή τους. Θα το πω και δακρύζω. Δηλαδή έρχονται οι μαθητές, γιατί και λειτουργούν όπως όλα την τυπική εκπαίδευση, όλα τα σχολεία. Δηλαδή με το κουδούνι, καταλάβατε. Και νιώθουν μην αργήσουν, μην μπουν στην τάξη, μην πάνε απουσία. Ο Πάνης δεν έχει όμως. Δεν έχει, είναι κατασταλαγμένα. Κυρία Δάφνη, να πούμε και το άλλο. Ναι, ότι πλέον και ο τρόπος διδασκαλίας σε αυτό το σχολείο είναι τελείως διαφορετικός και υπάρχουν πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που τότε πέφτουν στο γκιάδα, ας πούμε, της εκπαίδευσης. Και τώρα καμιά φορά. Τώρα αρχίζουν οι εκπαιδευτικοί πλέον και αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δυσλεξία. Αντιλαμβάνουν τι σημαίνει προσανατολισμό. Έχουμε εκπαιδευμένου. Όχι, εκπαιδευμένου. Όχι, στο όριο που θα έπρεπε. Πιο... Όχι, στο επίπεδο που θα έπρεπε. Έχουμε πιο εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού. Παλιά, μην το συζητά. Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό έτσι, λέω ότι τα παιδιά που δεν τα παίρνουν τα γράμματα. Σου λέει έξυπνο το παιδί, αλλά δεν κάνει γράμματα. Δεν μιλάμε, στην ποιότητα, δεν μιλάμε για την ποιότητα των γνώσεων του, για να μην παρεξηγηθούμε. Όχι, όχι, καμία σχέση. Για τη συνολική έννοια του εκπαιδευτικού. Τη γνώση καταρχήν. Αυτά τα παιδιά πλέον υπάρχουν. Είμαι κι εγώ, ας πούμε, δυσλεκτικός. Πλέον... Όλοι είμαστε λίγο πολύ. Ναι, ναι. Όλοι το χειρίζονται πλέον οι εκπαιδευτικοί το θέμα. Ήδη το Υπουργείο το κατάλαβε και το έχει, ας πούμε, δίνουν περισσότερο χρόνο. Γιατί εμείς τι θέλουμε, έχουμε απόσπαση προσοχής, θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Άρα δίνουν μισή ώρα περισσότερη, ας πούμε, στις εξετάσεις. Για αυτά τα άτομα, εφόσον έχουν τα χαρτιά, τα συνοδευτικά, ας πούμε, ότι έχουν την ιδιαιτερότητα, ας το πούμε. Και πράγματι γίνεται δουλειά με αυτό. Και μέσα στην τάξη, ας πούμε, αλλιώς αντιμετωπίζεται. Η δική σας προσωπική ιστορία. Αυτή εν ολίγης. Δηλαδή. Πώς αποφασίσατε, ας πούμε. Ναι. Ξεκίνησε το σχολείο. Λοιπόν, τώρα, εγώ από το στρατό είμαι μάγειρας. Και τα 30 χρόνια αυτά, 29 χρόνια μαγειρεύω. Έχω ένα πτυχίο του στρατού. Ναι, αλλά για να βγω στην αγορά εργασίας και να ανταγωνιστώ πλέον την τηλεόραση και όλα αυτά που ζητάνε. Με τους σεφ και με. Κατάλαβες, μπήκε και τηλεόραση στο παιχνίδι. Αυτό πάλι. Μα η τηλεόραση. Χτύπησε και τους μάγειρες, αυτό πάλι. Μα ο ανταγωνιστής αυτό είναι. Η τηλεόραση δεν είναι το απέναντι μαγαζί. Έτσι είναι. Λοιπόν, η τηλεόραση είναι ο ανταγωνιστής. Όλα αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έπρεπε να κάνω μία αναβάθμιση, έπρεπε να. Ενώ έχω πολλά χρόνια εμπειρία και στο εξωτερικό και στα νησιά και γενικότερα, ας πούμε, γυρνούσα στη ζωή μου, μαγείρευα σε πολλά σημεία. Έπρεπε να έχω κάτι να αποδείξω, αδερφέ, να πω ότι είμαι τεκμηριωμένος. Όχι μόνο με λόγια. Και. Μου λένε γυμνάσαι το απολυτήριο του γυμνασίου τουλάχιστον. Ποιο? Και λέω παιδιά, εμείς τότε δεν. Ναι, αλλά τώρα χρειάζεται. Και έτσι λοιπόν, βέβαια, στη διαδικασία ανακάλυψα ότι βοήθησε εμένα να βοηθήσω το παιδί μου, το οποίο είναι στην τέταρτη τάξη του δημοτικού. Και μπορώ να το βοηθήσω πλέον. Δίνω το κίνητρο, γιατί είχε μια τρελή άρνηση, ας πούμε, δεν ήθελε σχολείο με τίποτα. Δεν διάβαζε, δεν ήθελε. Και δεν μπορούσα, μου λέει η μάνα του, ας πούμε, ξέρεις κάτι, ασχολήσου. Δεν μπορώ να κάνω άλλο. Και έσπασα το κεφάλι μου να βρω τι μπορώ να κάνω, ας πούμε, γιατί το να μαλώσεις με ένα παιδί δεν είναι δίκαιο και δεν είναι και λογικό. Λοιπόν, άρα σχολείο κι εγώ. Την τζάντα μου εγώ, την τζάντα μου η μικρή και βέβαια πέρασε το μήνυμα. Να, μια προέκταση την οποία ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται όμως. Γιατί σου λέει, α, δεν τελειώσει. Κλείνει τηλεόραση, ανοίγουμε το βιβλίο. Δηλαδή, πέρασε το μήνυμα. Ήδη η μικρή τώρα είναι μαζί μου, διαβάζει τα μαθήματά της. Μπορώ να τη βοηθήσω, γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα. Και με τους καθηγητές έχω επικοινωνία, βέβαια. Εμείς μαθαίνουμε και με το ίντερνετ πλέον.
Έτσι μιλάμε με τους καθηγητές, ό,τι χρειαζόμαστε άμεσα μπορούμε να το έχουμε και έτσι βοηθήθηκα διπλά. Μα είναι μια προέκταση την οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, ο οποίος έχει τελειώσει με τη βασική εκπαίδευση κτλ. Mm-hmm. Ότι να ένα θέμα που προκύπτει, εσείς για γραφειοκρατικούς λόγους στην ουσία. Έχω το επαγγελμά σας, αναγκαστήκατε να σας έχεις. Κατά ανάγκη και είδα ότι πραγματικά λέω. Ναι, αλλά υπάρχουν γεμίζεις, και αυτά γεμίζεις. Που είπατε εσείς. Ναι, το παιδί πώς θα το βοηθούσε, πώς θα το διαβάζει. Ήταν μια, ήταν μια κίνηση ας πούμε, που έπρεπε να γίνει. Την ώρα. Το σκέφτηκαν όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εγώ το σκέφτηκα γιατί το πρόβλημα το είχα. Επειδή... Εσείς το ξέρατε. Ναι, ναι, είχα το πρόβλημα και η κόρη μου δυσλεκτική. Έχουμε ένα θεματάκι σε αυτό. Και μόλις το μάθαμε, γιατί μέσω της κόρης μου το έμαθα και εγώ, ξεκλείδωσα αμέσως οι σκέψεις και οι λέξεις και όλα μαζί, τακτοποιήθηκαν και λέμε αυτό είναι ο δρόμος. Τελικά ανολίγησε να μην σας τα. Θα σας αγαπάει λίγο παραπάνω σας. Καλά. Η κόρη σας. Λίγο παραπάνω. Και η κόρη, ίσως και η μητέρα μετά από αυτή την εξέλιξη, γιατί προφανώς της έβγε και ένα βάρος, ένα άγχος από όλο αυτό το πράγμα το οποίο είχε. Έτσι. Είναι συνολικό για την οικογένεια το καλό. Ναι, πείτε αυτό. Ήθελα να πω λιγάκι για τη λειτουργία του σχολείου για μερικούς τους τηλεθεατές που μας ακούνε τώρα, ότι είναι κάτι διαφορετικό από την τυπική εκπαίδευση και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα. Καταρχάς, σε όλα τα σχολεία της ευκαιρίας δεν υπάρχουν βιβλία, δηλαδή δεν είμαστε με το βιβλίο. Δουλεύουμε βάσει τα μαθήματα, φυσικά είναι όλα τα μαθήματα αυτά που διδάσκονται στο γυμνάσιο, η γλώσσα, πληροφορική, μαθηματικά κτλ. Αλλά δουλεύουμε τα μαθήματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Συν ότι στο σχολείο μας συγκεκριμένα, και θέλω να περηφανευτούμε γι' αυτό, ίσως είναι το πρώτο σχολείο, αν όχι δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και της τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο από το 2007-2006 ασχολείται με την τηλεδιάσκεψη με δική της πλατφόρμα και αυτό που είπε προηγουμένως ο εκπαιδευόμενος ο Νίκος, ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις και τους μαθητές που φεύγουν δεν τους αφήνουμε έτσι. Έχουμε την επικοινωνία μέσω της τηλεδιάσκεψης να βρεθούμε και να αναλύσουμε διάφορα θέματα. Υπάρχει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι με την εκπαιδευτική εξυπηρέτηση. Ακριβώς, όχι μόνο και κατά τη διάρκεια του σχολείου. Αλλά χωρίς βιβλία και τα λοιπά, πώς καταφέρνεις να περνάς πρώτος στη φιλοσοφική, που είναι μια δύσκολη σχολή. Θα το πω αυτό. Καταρχάς, από το γυμνάσιο πήγαμε στο Λύκειο. Είναι ένα λίγο δύσκολο μεταβατικό, γιατί το δικό μας το σχολείο, όπως είπαμε, δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν έχουμε βιβλία, έχουμε σημειώσεις, έχουμε φωτοτυπίες, καταλάβατε. Δουλεύουμε τα θέματα αυτά τα οποία χρειάζονται και για το Λύκειο μετά, αλλά και από το Λύκειο παίρνεις άλλη εκπαίδευση μετά. Καλά, για να προχωρήσεις στο αυτό. Ωραία. Επομένως, όποιος ενδιαφέρεται, πολύ εύκολα μπορεί να σας βρει πλέον. Εγώ να ευχηθώ. Ναι. Τι λέγαμε στους μαθητές. Καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία. Καλή σταδιοδρομία ξανά. Ναι, αφού τώρα θα μας βγάλουν στα 70 στη σύνταξη. Με 50-20 χρόνια τουλάχιστον μπορείς να κάνεις μια σταδιοδρομία. Να έχετε 50 χρόνια έτσι. Βέβαια. Τώρα αυτό να σκεφτόμαστε. Αλλά 20 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα μπορείς να πάρεις όποιο δρόμο θες. Όμως το νόημα συμπληρώνεται στον τίτλο. Είναι η δεύτερη ευκαιρία. Μακάρι να την είχαν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δοθεί σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά και πρέπει να την κυνηγήσουν. Εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι σαν την κυρία Μημαρίδου για να δίνουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Ασχέτως αν όλοι λένε κατά καιρούς, τους ρωτάνε, εσύ θα κάνεις αν ξαναγεννιώσουν, αν ξανάρχεις από την αρχή, τα ίδια. Ωραία, ωραία. Αυτό το λένε όλοι.